Είμαστε μαζί με την κυρία Αγγελική Βλαχοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, η οποία συμμετέχει στην παράσταση 13 φεγγάρια ως την Ιθάκη. Ναι. Ποια η εμπειρία σου? Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία για μένα, καθώς είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε θεατρική παράσταση. Είναι δραματοποιημένη ποιήση, θα έχουμε και ζωντανή μουσική. Θα είναι δωρεάν για τους περισσότερους θεατές, που θεωρώ ότι αυτό είναι τις μέρες μας, τέτοιες δύσκολες εποχές, πολύ σημαντικό. Ο ρόλος σου? Είναι της Λευκοθέας. Είναι μια νεράιδα στη θάλασσα, η οποία βοηθάει τον Οδυσσέα να φτάσει επιτέλους στην Οδυσσέα του. Το μήνυμά σου προς τηλεθεατές μας, γιατί να έρθουν να δουν την παράσταση? Είναι μια παράσταση η οποία δουλεύεται πάρα πολύ καιρό τώρα. Έχουμε βάλει όλα τα δυνατά μας. Συμμετέχουμε μαζί ερασιτέχνες και επαγγελματίες ηθοποιοί. Και θεωρώ ότι τέτοιες δύσκολες εποχές η τέχνη γενικότερα έχει θεραπευτικές ιδιότητες για το κοινό. Κύριε Σπηλιώτη, βρισκόμαστε στον πολύ όμορφο χώρο του Φουγάρου, όπου ανεβάζεται την θεατρική παράσταση 13 φεγγάρια στην Ιθάκη, σενάριο και σκηνοθεσία δικιά σας. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την παράσταση. Μάλιστα. Πρόκειται για δραματοποιημένη ποιήση με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Μας συνοδεύει η Φιλαρμονική. Ο Θεοδόσης Αντωνιάδης έχει γράψει μουσική για την παράσταση και ελπίζω ο κόσμος να απολαύσει το θέαμα που θα του προσφέρουμε. Ανεβαίνει από την κινηματοθεατρική ομάδα Προσκήνιο και την Ένωση Συγγραφέων και Λογοτεχνών Αργολίδας. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτή την ομάδα? Βεβαίως. Η ομάδα ιδρύθηκε πριν από 3 μήνες, ήταν ιδέα δική μου. Και είναι το βασικό όργανο παρουσίασης των έργων των μελών της Ένωσης Συγγραφέων και Λογοτεχνών Αργολίδας, της οποίας είμαι τακτικό μέλος και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Η δράση μας δεν σταματά τώρα, θα έχουμε και συνέχεια. Αυτή είναι η πρώτη φάση παραστάσεων. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα, 23 του μηνός, 9.30 ώρα το βράδυ στο Φουγάρο. Είσοδος είναι ελεύθερη. Αύριο πάλι εδώ στο Φουγάρο, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Και στις 29 του μηνός, στο Σινεβάλια στο Άργο, στο θερινό κινηματογράφο. Θέλει να μας πείτε λίγα λόγια για την κεντρική ιδέα του έργου και το σενάριο το οποίο γράψατε εσείς? Βεβαίως. Είναι ποιήση η οποία βασίζεται στο μύθο του Οδυσσέα, τον οποίο όλοι έχουμε αγαπήσει, αλλά με σύγχρονες αναφορές. Δηλαδή, ο κάθε ένας από τους θεατές θα βρει και ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του, του χαρακτήρα του, στους ρόλους οι οποίοι ενσαρκώνονται. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα, δεδομένου ότι συμμετέχουν και πάρα πολλοί συντελεστές και ηθοποιοί. Ναι, είμαστε πάνω από 30 άτομα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Βρήκαμε καλή χημεία. Νομίζω ότι είμαστε μια ωραία παρέα και παρά τις αντιξιότητες, γιατί πάντα υπάρχουν αντιξιότητες στο θέατρο, είναι σε αεραστεχνική βάση αλλά με επαγγελματική ευσυνειδησία, θα έλεγα. Το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό. Την Τετάρτη, όπως είπατε, ολοκληρώνονται στο Άργος οι παραστάσεις είναι βάλια. Έχετε προγραμματίσει κάποιες παραστάσεις και για τη συνέχεια? Θα έχουμε συνέχεια, θα παίξουμε και εκτός Αργολίδας και θα ξαναγυρίσουμε το Σεπτέμβριο στην Αργολίδα. Δεν μπορώ να πω ακόμη σε ποια θέατρα θα παίξουμε, αλλά υπάρχει ένας καλός προγραμματισμός για όλο το Σεπτέμβριο. Κοντά μας είναι η κυρία Αγγελική Τσάκωνα, θεατρολόγος, η οποία συμμετέχει φυσικά από το δικό της μετερίζει στη συγκεκριμένη παράσταση. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την παράσταση. Νιώθω πολύ τυχερή που συμμετέχω. Ο Κώστας Σπηλιώτης κατόρθωσε στην καρδιά του καλοκαιριού να συγκεντρώσει τόσο διαφορετικούς ανθρώπους, να τους κάνει ένα και να τους μεταμορφώσει σε ταξιδευτές. Τους έβγαλε από το λιμάνι της στιγμής πραγματικότητας που ζούμε και τους οδήγησε στα ανοιχτά νερά που είναι και επικίνδυνα και εγωιτευτικά της προσωπικής Ιθάκης του καθενός. Πόσο σημαντικό είναι ειδικά σε αυτές τις εποχές ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, οι συντοπίτες μας να παρακολουθούν τέτοιες παραστάσεις και μάλιστα δωρεάν κιόλας? Είναι δωρεάν, ναι, είναι δωρεάν. Θεωρώ πως τα μηνύματα που δίνονται μέσα από έργα τα οποία στην ουσία έχουν και μια βάση παραδοσιακή, γιατί το έργο έχει ξεκινήσει, μάλλον έχει εμπνεύσει τον Κώστα τον Σπηλιώτη από την Οδύσσεια, είναι πολύ επίκαιρα και πάντα διαχρονικά. Και θεωρώ ότι ο καθένας μας θα πρέπει να παρακολουθεί τέτοιου είδους παραστάσεις, γιατί θα τον βοηθήσει στην προσωπική του στην ουσία εξέλιξη και θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει με τις αξίες του παρελθόντος τα προβλήματα του παρόντος.
Διάθεση των ονείρων μου μιλάμε. Σαν εκστρατεία. Πάνω στις ακτίδες του φεγγαριού και μέχρι τα ουράνια της ακολούθησα. Ερωτική εσείς θεοί. Αμέτρητη κι αν ήταν υπόθυμη. Μη με ικτήρετε για το φως που λούζομαι. Όταν τα άσπρα χέρια των αηδών χαϊδεύουν τα μαλλιά μου σαν εραστές. Μονάχα απόψε. Όταν θα αμφιβάλλω και θα ουρλιάξω μονάρχη. Αν δεν τους ακουστεί απέραχη σιγή που λάτρεψα ένα. Μέσα στον ίσιο των δημάτων της καρδιάς μου των λυτρωτικών.